Τα τελευταία ψώνια για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν βουλιάζει η αγορά από κόσμο. Τα έψαλαν στους πολιτικούς αρχηγούς. Άκουσαν τα κάλαντα και μαντινάδες. Παραιτήθηκε ο πρώην δήμαρχος Χιμάρας, η αντίδραση του Φρέντι Μπελέρη. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τυράνια τραγώματα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Κόσμος ηρωεί στα μαγαζιά για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες πριν από το ρεβεγιόν της παραμονής των Χριστουγέννων και την τιμητική τους έχουν και τα καταστήματα με δώρα. Ο πιο εμπορικός δρόμος της Αθήνας, η Ερμού, βουλιάζει από κόσμο. Θα δούμε και τον Γιώργο Σαραντάκο που καταγράφει την αγοραστική κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη μας περιμένει η Ραλιό Λεπίδου, εορταστικό είναι και εκεί το κλίμα. Ωστόσο, για να γίνουν οι αγορές πρέπει να είναι και η τσέπη γεμάτη, όπως θα μας πει η Μαρία Παπά. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Με σένα ξεκινώ, Γιώργο. Πολύς ο κόσμος, είναι μεγάλη κατανάλωση. Ακριβώς, Ράνια, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Μια εικόνα χίλιες λέξεις με τη βοήθεια του Ζάλεφ και του Παπαδόπουλου, ενώ η μπάντα αυτή τη στιγμή στην οδό Ερμού στην αρχή δίνει το εορταστικό κλίμα της εποχής. Βλέπετε κι εσείς αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος υπάρχει εδώ, έχει γεμίσει η οδός Ερμού. Τα μαγαζιά να πούμε ότι κλείνουν στις 6 το απόγευμα, δηλαδή περίπου σε 3 ώρες. Αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει πάρα πολύ κόσμο να έρθει να κάνει τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, τα οποία τι είναι, δώρα, μικρά δώρα για συγγενείς και φίλους, αλλά και ρούχα, παπούτσια, καθώς πολλοί έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις προσφορές που υπάρχουν σε όλα τα ενδιένδυση και υπόδηση τη τελευταία στιγμή. Βλέπετε, κοιτάξτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, λίγο πιο κάτω από το Σύνταγμα, στην αρχή τη οδού Ερμού, όπου τα μαγαζιά στην κυριολεξία είναι γεμάτα από κόσμο, τσάντες, ρούχα, παπούτσια, καλλιτικά. Είναι καλύτερες οι τιμές, Γιώργο, στα δώρα ή στα ψώνια τη τελευταία στιγμή? Φυσικά ήταν καλές τιμές. Αν θέλεις τώρα να το συγκρίνουμε και με τα τρόφιμα, ναι, θα πρέπει να σου πω ότι όσοι περίμεναν σήμερα να πέσουν οι τιμές στα παραδοσιακά είδη, δηλαδή στη γαλοπούλα και σε όλα αυτά, απογοητεύτηκαν. Στην κεντρική αγορά, παρακαλώ, η γαλοπούλα σήμερα είχε 12 ευρώ η ντόπια. Υπήρχαν γαλοπούλες, πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν τις πολύ προτίμησε φέτος, ενώ τα αρνάκια και το κατσικάκι έμεινε σταθερά στα 14-14,5 ευρώ το κιλό. Μέχρι τι ώρα μπορεί να ψωνίζει ο κόσμος? 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά, μάλιστα, τα εμπορικά καταστήματα, 8 η ώρα πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, για να κάνετε τις τελευταίες αγορές σας για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τα δώρα που παραδοσιακά θα δώσετε αυτές τις ημέρες στις συγγενείς και φίλους. Πολύς λοιπόν ο κόσμος, βλέπουμε και τους μουσικούς του δρόμου και τους ακούμε από τη ζωντανή σύνδεση, οπότε δίνουν έτσι και μια πιο εορταστική νότα στη Θεσσαλονίκη.